Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Έναν, όπως τους λέω εγώ όλους αυτούς τους ανθρώπους, ειδικούς που γνωρίζουν πράγματα και βλέπουν πράγματα σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι περισσότερο από εμάς, βέβαια. Περισσότερο από εμάς. Είναι ο κύριος Νίκος Καραγεωργίου. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά. Μπάσκετ παρακολουθείτε? Μια και έλεγα τώρα για το δώρο της Κοσμοτέ εδώ για τους τελικούς του NBA. Βλέπετε μπάσκετ, κύριε Καραγεωργίου? Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Δεν σας το είχα να σας πω την αλήθεια. Τώρα λέω να την κάνω την ερώτηση, αλλά δεν πειράζει. Θα μου πει όχι σίγουρα. Ναι. Έπαιζα, όταν ήμουν μικρός έπαιζα μπάσκετ, αλλά λόγω ύψους δεν προχώρησα και μετά γύρισα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παίζατε playmaker προφανώς, δεν παίζατε playmaker. Πού παίζατε, στην Καβάλα? Καλά, όταν λέμε έπαιζα, δεν έπαιζα σε ομάδες, σε πρωταθλήματα. Ναι. Έπαιζα εκεί στη γειτονιά μου, με τους φίλους μου, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή πρώτα μπάσκετ, δηλαδή σουτάρατε σε μια μπασκέτα και μετά κλωτσίσατε μπάλα, ας πούμε. Σε μπασκέτα, ποδόσφαιρο στο ίδιο γήπεδο και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ταυτόχρονα. Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο ήταν αυτό, ναι. Κοίταξε, δεν κάνω πλάκα τώρα, μιλώ πολύ σοβαρά. Μα δεν λέω ότι κάνετε πλάκα. Απλά εντυπωσιάστηκα γιατί δεν σας το είχα καθόλου. Λέω, αποκλείεται. Το παρακολουθώ πάρα πολύ. Ναι. Όποτε μου δίνεται η δυνατότητα, δηλαδή. Καλά, ιδιαίτερα αυτά τα παιχνίδια τώρα που γίνονται εκεί στην Αμερική. Μόλις μου βρω χρόνο κατευθείαν να τα δω. Αποκλείεται. Δηλαδή, αυτό τώρα με στείλατε. Δηλαδή, πραγματικά δεν το περίμενα. Μάλιστα. Ωραίο. Μου πείτε ότι ξενυχτάτε κιόλας για να βλέπετε. Και τα παιχνίδια είναι κάτι άγριες ώρες, ας πούμε. Ειδικά αυτή η τελική τώρα είναι 3:30-4 τα ξημερώματα. Πας μέχρι πρωί. Κοίταξε, μερικές φορές για τον τέτοιο, για το δικό μας τον Γιαννάκη, ναι, έχω ξενυχτήσει κιόλας για να δω παιχνίδια του, δηλαδή. Α, μερικές φορές. Και... Τώρα βέβαια τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν έχω τόση τρέλα, ας πούμε, με τους ξένους. Δηλαδή ακόμα και στη... Αλλά για τον... Ναι, ναι. Αλλά για τον δικό μας το έχω κάνει κι αυτό. Δηλαδή, πείτε μου τώρα ότι ακόμα και στην καριέρα σας την ποδοσφαιρική παρακολουθήσατε και Bulls και Lakers και αυτά. Δηλαδή τώρα να αποτρελαθώ εντελώς, ας πούμε. Ταυτόχρονα το κάνατε γι' αυτό. Καλά. Αλλά τους Bulls πρώτα απ' όλα είναι η εποχή μου. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, γι' αυτό, ναι. Ηλικιακά είμαι με εκείνη την ομάδα η οποία την παρακολουθούσε όλη η γη. Αλίμονο εγώ που μου άρεσε και να στο μπάσκετ να μην την παρακολουθήσω. Και βέβαια με αυτόν τον παίχτη, τον Τζόρνταν, με τον Google, με αυτούς τους παιχταράδες, τέλος πάντων, τον Πίπεν, την ομάδα πώς έπαιζε, τον τρόπο. Κάναμε και αναλύσεις. Κάναμε και εμείς τον ειδικό στο μπάσκετ. Ναι, τέλειο. Όχι να μας κάνουν μόνο τον ειδικό στο ποδόσφαιρο. Τέλειο. Τι ήθελα να πω, προπονητής τώρα, θα μιλήσουμε για το τελικό βασικά, αυτός είναι ο λόγος, απλά τώρα επιτρέψουμε να το πω έτσι και στον αέρα, με στείλατε, δεν περίμενα να παρακολουθείτε μπάσκετ και μου άρεσε πολύ. Φαίνεται ότι έχετε επίπεδο, κύριε Καραγεωργίου, γι' αυτό, ας πούμε, να παρακολουθείτε και αυτό. Όχι, κοιτάξτε, μην με βάζει σε αυτή τη ζυγαριά ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έτσι να ξέρεις. Είναι δεδομένο ότι κερδίζει το ποδόσφαιρο εδώ, αλλά... Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και το παρακολουθώ. Γιατί έπαιζε και από μικρός και μ' αρέσει να παίξω και ξανά. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχα, ναι, μόλις σταμάτησα το ποδόσφαιρο και ήμουνα και έγινα προπονητής στην Ξάνθη, ναι, έπαιζα μπάσκετ και εκεί που έπαιζα μπάσκετ σε ένα άλμα που κάνω μου κόπηκε ο αχίλιος και έκανα εγχείρηση. Δηλαδή έχω περιπέτειες με το μπάσκετ. Το μπάσκετ δηλαδή σας σταμάτησε την καριέρα την ποδοσφαιρική, το μπάσκετ? Όχι. Α, είχατε σταματήσει. Και ήμουνα προπονητής της Κόντα, στην Ξάνθη. Ναι. Και εκεί στο αθλητικό κέντρο έχει και γηπεδάκια μπάσκετ και έπαιζα μπάσκετ με κάποιους εκεί. Και σε κάποια στιγμή πατάω, ναι, να κάνω ένα άλμα. Πήγατε να καρφώσετε? Καλά. Ναι. Όχι. Δεν φτάνω να καρφώσω. Λοιπόν, και ιδιαίτερα εκείνο τον καιρό που είχα σταματήσει και το ποδόσφαιρο, ήμουν και μεγάλος. Ναι. Λοιπόν, και μου κόπηκε ο αχίλιος και έμπλεξα σε περιπέτειες με εγχειρήσεις και με τέτοια. Ναι. Ήθελα να πω, τώρα θυμάμαι εγώ, επειδή θυμάμαι τη διαδρομή σας, σας έζησα μια χαρά, δηλαδή δεν είμαι πολύ μικρός, αλλά θυμάμαι ότι όταν ο ΠΑΟΚ σας πήρε από την Καβάλα, αρχικά παίζατε στο κέντρο, έτσι δεν είναι? Δεν παίζατε πίσω στην άμυνα, ή κάνω λάθος? Έπαιζα στην επίθεση. Επίθεση, δεξιά. Έπαιζα δεξιά επιθετικός, σεντερφόρ και δεξιός χαφ. Αυτές ήταν οι θέσεις που έπαιζα στην Καβάλα και σε αυτές τις θέσεις έπαιξα και τα δύο πρώτα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είδε τον Καραγεωργίου στην Καβάλα σαν επιθετικό,
σαν δεξί, δεξιά ή τέλος πάντων μπροστά εξτρέμ, όπως λέγαμε, ή center for, και γι' αυτό σας πήρε, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήρθα εδώ και έπαιξα τα δύο πρώτα μου χρόνια. Ναι. Τα δύο πρώτα μου χρόνια έπαιζα εδώ, αλλά σε κάποια στιγμή με προπονητή τον Λίμπρεχτ. Παίζαμε με Λίμπρεχτ, παίζαμε στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό. Ναι. Και ήταν τραυματίες και τιμωρημένοι όλοι οι άμυνά μας. Δεν είχαμε κανέναν αμυντικό. Ναι. Και με φωνάζει και μου λέει θα παίξεις δεξί μπακ στο παιχνίδι αυτό. Λόγω και της πλαϊνής θέσης που έπαιζα σαν εξτρέμ. Λοιπόν, παίζουμε αυτό το παιχνίδι, κερδίζουμε 2-0 τον Πανσεραϊκό εκεί στις Σέρες. Ναι. Και το επόμενο μας παιχνίδι, επειδή είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, την ιστορία του, ξαναπαίζαμε στις Σέρες σαν τιμωρημένη τούμπα βέβαια. Ναι. Με τον Ολυμπιακό, εκείνο το παιχνίδι το 6-1, δεν ξέρω αν θυμάστε. Πώς το θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι με στη βροχή. Εκείνο. Λοιπόν, εκείνο ήταν το δεύτερο παιχνίδι. Συνεχίσαμε συνεχίζουμε να έχουμε απώλειες στην άμυνα. Και μου λέει ο προπονητής πάλι θα συνεχίσεις να παίζεις εκεί δεξιά. Παίζω εκείνο το παιχνίδι πάλι δεξιά και βάζουμε 6 γκολ τον Ολυμπιακό. Ναι. Και την επόμενη μέρα μου έρχεται κλήση για την Εθνική Ελλάδα. Η πρώτη μου κλήση. Ναι. Πάω στην Εθνική σαν δεξιός αμυντικός. Τώρα τι να πω εγώ, παιδιά, δεν παίζω και είμαι έξω δεξιά. Και έτσι σιγά σιγά η πορεία μου είχε μια επιστροφή. Μετόπισε. Μεγάλη πορεία. Δεν σας ενόχλησε όταν αυτή η προπονητάρα, γιατί ήταν προπονητάρα ο Λίμπρεχτς, και γενικότερα ο ΠΑΟΚ εκείνες τα χρόνια, εκείνες τις περιόδους, έφερνε προπονηταράδες από την Ολλανδία, και Λίμπρεχτς και Γιάκοπς και Ισραήλ, δεν ξέρω αν ξεχνάω. Άρη Χάν, τότε ήτανε όλοι καταπληκτικοί. Λοιπόν, δεν σας ενόχλησε που φύγατε από μπροστά που είναι το ωραίο το πιασάρικο και πήγατε πίσω? Κοίταξε να δεις, συνέβησαν όλα αυτά τα γεγονότα που σας ανέφερα και κάτι ακόμη. Τι? Μετά το παιχνίδι αυτό με τον Ολυμπιακό που κερδίζουμε 6-1 και με καλούν για πρώτη φορά στην Εθνική. Ναι. Ο Λίμπρεχτ φεύγει από τον ΠΑΟΚ, αν θυμώσεις. Ναι, θυμάμαι, ναι. Το Χάρη, μαζί, στο Κοσκοτάς. Έτσι ακριβώς. Και προπονητής συνεχίζει τότε να είναι ο Μιχάλης Ομπέλης, ο οποίος ήταν σαν γενικός αρχηγός. Με τα προβλήματα τα αθλητικά που είχαμε με τους τραυματισμούς που σας ανέφερα, συνέχιζα να αγωνίζομαι εκεί, έπαιξα στην Εθνική μια φορά δεξιμπακ και σιγά σιγά άρχισα να καθιερώνομαι στη συνείδηση του κόσμου σαν δεξιός μπακ, σαν αμυντικός, σαν στόπερ. Και εγώ, βλέποντας την πορεία μου και σε αυτόν τον χώρο αλλά και στην Εθνική, δεν πίεζα ότι παιδιά εγώ δεν θέλω να παίξω και θέλω να πάω μπροστά, ας πούμε, γιατί παίζω εκεί. Ναι. Συνέχιζα να παίζω και κάτω το κεφάλι. Αυτό με έκανε να καθιερωθώ, ας πούμε, σαν αμυντικός. Ναι. Εγώ σας θυμάμαι μια χαρά. Δεν μιλάμε και για πολύ πίσω. Ήταν έχρωμη η τηλεόραση τότε. Ναι, άλλωστε εκείνη την εποχή, ναι, όλα τα παιδιά που ήμασταν στον ΠΑΟΚ θέλαμε να παίζουμε. Δεν έπαιζε ρόλο ποια θέση να παίξουμε. Αρκεί να παίξω, ναι. Να παίζουμε, διότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος και ήταν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και θέλαμε να παίζουμε και στο γήπεδο που υπήρχε πολλής κόσμος. Ήταν πολύ ωραίο δηλαδή. Γι' αυτό και δεν διαμαρτυρήθηκα. Τερματοφύλακας παίξατε σε κανένα μάτς? Έτυχε. Επίσημο, όχι. Δηλαδή να αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας και να καθίσετε κάτω από τα δοκάρια? Όχι, ε. Όχι. Δεν λέω, μήπως είχατε και αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες πάρα πολύ. Τις αγαπώ και τις έχω ζήσει κιόλας. Εσάς, ποιος σας είδε στην Καβάλα από τον ΠΑΟΚ και σας έφερε στη Θεσσαλονίκη? Ποιος είπε δηλαδή στον πρόεδρο, πάρτον αυτό να είναι καλός? Ο Μιχάλης Ομπέλης, ο παλιός παίκτης και προπονητής του ΠΑΟΚ, είχε έρθει στην Καβάλα όταν ήμουν παίκτης της Καβάλας για ένα χρόνο και τον είχα προπονητή. Όταν έφυγε από την Καβάλα και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, δεν ήρθε κατευθείαν στον ΠΑΟΚ, ήρθε λίγο αργότερα βέβαια. Ναι. Μου είπε φεύγοντας, μου λέει εσένα μικρέ, γιατί ήμουν μικρός τότε, 20 χρονών, πόσο ήμουν 19, ναι, εσένα μικρέ θα σε φέρω στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ μια μέρα. Και μου έχει μείνει εμένα, ξέρεις παιδί τότε, αμάν κάποιος μου είπε ότι θα πάω στον ΠΑΟΚ. Δεν κοιμόσασταν, ναι. Ακριβώς, όπως το λες, έτσι όπως το λες. Ναι. Να φανταστείτε ότι με θέλανε και άλλες ομάδες τότε, Ολυμπιακός ας πούμε, η ΑΕΚ με φέρνει ένα τηλέφωνο να πάω και εγώ μέσα μου έλεγα όχι, εμένα μου είπε ένας άνθρωπος θα πάω στο τέλος. Αυτό ήταν.
Του είχατε και εμπιστοσύνη. Καριέρα, πόσα χρόνια κάνατε επαγγελματική στο επίπεδο το υψηλό, γιατί παίξατε και στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα, η επαγγελματική σας καριέρα πόσα χρόνια ήταν, ε? Καλά, η καριέρα μου ήταν πολύ μεγάλη, κοντά στα 20. 20, 19 μισό χρόνια επαγγελματικά. Ξεκίνησα το 1981, ναι, το Σεπτέμβριο έγινα επαγγελματίας και το 99-2000 σταμάτησα στην Ξάνθη σαν ποδοσφαιριστής. Κοντά στα 20 χρόνια. Κάνατε καλή εξωγηπαιδική ζωή γι' αυτό? Βεβαίως. Κράτησε πολύ τόσο, σημαντικό, παίζει αυτό ρόλο. Πολύ αυτό και το γεγονός ότι δεν είχα τραυματισμούς σοβαρούς. Ναι. Δεν είχα δηλαδή τίποτε χιαστούς και τέτοια πράγματα. Ναι. Μία-δύο φορές μόνο έκανα μηνίσκο. Τότε ο μηνίσκος με αρθροσκόπιο πήγα στη Γερμανία, ήταν 15 μέρες. Δηλαδή δεν είχα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ναι. Και, ναι, και βέβαια το γεγονός ότι η ζωή μου ήταν αθλητικότατη. Όταν μου λέγανε οι φίλοι μου θα πάμε έξω, δεν υπήρχε έξω για μένα. Δεν κάνατε, εσείς ως πασίκλας ήσασταν δηλαδή. Όχι τόσο πολύ. Ναι, άμα πάμε έξω, ρε. Να βγούμε να γουστάρουμε. Όχι, εγώ παιδιά θα μείνω μέσα, αύριο το πρωί θα πάω να παίξω, να πάω να κάνω καμιά προπόνηση. Έτσι ακριβώς, ναι. Παίζει ρόλο. Όχι παιδιά, εγώ δεν έρχομαι, δεν μπορώ. Εγώ είμαι εδώ. Το τελευταίο. Εντάξει, προπονητής γιατί γίνατε? Δεν σας κούρασε, δεν βαρεθήκατε 20 χρόνια να παίζετε μπάλα? Θέλατε κι άλλο? Να πάτε και σε μια πιο αγχωτική θέση δηλαδή από ότι είναι η θέση ποδοσφαιριστή. Έτσι λένε τουλάχιστον όλοι οι άνθρωποι που ακολούθησαν την προπονητική. Είναι πιο δύσκολο. Κοίταξε να σου πω. Εγώ δεν το επέλεξα το θέμα να γίνω προπονητής. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνω προπονητής πρώτα απ' όλα. Παίζω ποδόσφαιρο στις 25 του Μάρτη, Καβάλα, Ξάνθη, Αλφα Εθνική οι ομάδες. Ναι. Παίζουμε, χάνουμε 1-0 και έχουμε προπονητή το Βαγγέλη το Βλάχο. Ένα παλιό μου συμπέκτη, ναι, Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, ναι. Λοιπόν, παίζουμε Καβάλα, Ξάνθη, χάνουμε 1-0. Το βράδυ 11 η ώρα χτυπάει το τηλεφωνό μου και μου λέει η ιδιαιτέρα του κυρίου Πανόπουλου: αύριο σας στέλνει ο κύριος Πανόπουλος να πάτε στην Αθήνα. Ναι. Ήμουν ο αρχηγός της ομάδας. Uh-huh. Ήμουν ο αρχηγός της ομάδας, ήμουν 38 χρονών και καμιά φορά με καλούσαν να τους πω και εγώ λίγο τη γνώμη μου για, ναι, την ομάδα, για κάτι. Όχι συνέχεια, λόγω του ότι ήμουν μεγάλο σε ηλικία, είχα περάσει και από πολλές ομάδες μεγάλες. Λοιπόν, φαντάστηκα κάτι τέτοιο θα ήθελε ο. Ναι. Ναι. Πάω εκεί την άλλη μέρα. Είναι ο κύριος Πανόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Πιαλόγλου, ναι, και ο διευθύνων σύμβουλος, ναι, ο κύριος Επιτρόπου. Κάθονται και οι τρεις. Ναι. Μπαίνω μέσα και αρχίζει ο κύριος Πανόπουλος να μου λέει ότι θα πάρουμε εκείνον τον προπονητή, θα πάρουμε τον άλλον. Του λέω εγώ, εντάξει, λέω κύριε Πανόπουλο, εμένα γιατί με φωνάξατε? Πάρτε όποιον θέλετε. Ναι. Και μου λέει αυτός, μου λέει, άκουσε να σου πω, όλα αυτά που σου έχω πει δεν ισχύουν. Προπονητής από σήμερα είναι ο Νίκος Καραγεωργίου. Εγώ μένω σύψηλος, το κοιτάζω. Λέω μάλλον συνεχίζει να κάνεις πλάκα, γιατί φαντάστηκα ότι έκανες πριν με τους προπονητές που μου ανέφερες. Ναι. Μου λέει όχι, μου λέει να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από σήμερα προπονητής της ομάδας θα είσαι εσύ. Με τον κύριο Βλάχο λύσαμε τη συνεργασία μας. Ναι. Και από σήμερα, μα του λέω, εγώ είμαι ποδοσφαιριστής. Και μάλιστα τότε ακόμη παίζαμε για την παραμονή μας. Δηλαδή δεν είχαμε εξασφαλίσει. Είχαμε ακόμη γύρω στα 7-8 παιχνίδια, 9. Και είχαμε ακόμη μπροστά μας δρόμο για να μην είμαστε, ναι, στην, ναι, κατηγορία. Ναι. Και του λέω, μα έχουμε ακόμη. Όχι, μου λέει, τελείωσε. Για σένα τελείωσε το ποδόσφαιρο. Αν το θέλεις, βέβαια. Αν δεν το θέλεις, ορίστε, η πόρτα είναι ανοιχτή, φεύγεις. Κάτι μου θυμίζει. Μου θυμίζει μια περίπτωση πάλι στον μπάσκετ. Πάω. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και στον ΠΑΟΚ πριν από χρόνια με ξένο αθλητή, τον Σκοτ Σκάιλς. Που το Σάββατο έπαιξε μπάσκετ, ήταν playmaker, τον είχε φέρει τα μεταγραφάρα τότε. Το θυμάστε? Μεταγραφάρα και παιχτάρα. Σάββατο έπαιξε. Κυριακή τον φωνάζει ο κύριος Αλεξόπουλος στο γραφείο και λέει: από Δευτέρα είσαι ο προπονητής. Έτσι έγινε και εκεί. Και με εσάς αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Έτσι έγινε και με αυτόν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Καραγκιόλου, καταρχάς σε ευχαριστώ, ήταν πολύ ωραία αυτά που συζητήσαμε. Μου αρέσουν εμένα αυτά δηλαδή για τις καριέρες των ποδοσφαιριστών και των προπονητών. Μου άρεσε πάρα πολύ να μιλάω έτσι και πιο ελεύθερα τώρα τα λέτε μετά από τόσα χρόνια. Το Σάββατο να πάμε στο παιχνίδι του Σαββάτου, προφανώς το είδατε το μάτς, έτσι, το τελικό. Ήμουν στο γήπεδο. Ήσασταν στο γήπεδο, τέλεια. Γιατί το πήρε ο Παναθηναϊκός το κύπελο, λέτε, ποδοσφαιρικά, να το προσεγγίσουμε μόνο έτσι? Για δύο-τρεις λόγους.
Πρώτον, γιατί ο Παναθηναϊκός στο πρώτο 30 λεπτό, 35 λεπτό του παιχνιδιού ήταν λίγο καλύτερος από τον ΠΑΟΚ και έπαιξε από την αριστερή του πλευρά, όπου εκεί ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε αντίδοτο. Και από εκεί δέχτηκε και γκολ. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ναι. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι ο διαιτητής, ο οποίος διαιτητής είναι ο καλύτερος διαιτητής που υπάρχει στον κόσμο, διότι τον παρακολουθώ, δεν ήξερε από την ψυχολογία και την οτροπία την ελληνική και έκανε δύο φορές stop στο παιχνίδι, όπου νομίζω τουλάχιστον το ένα μπορούσε να το αποφύγει. Εκείνο με το ότι ο καπνός ήταν λίγο παραπάνω, σε 2-3 λεπτά ναι. Έφυγε ο καπνός και το παιχνίδι άκουσε. Ο καλύτερος στον κόσμο, λέτε, είναι ο Λαός. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος διαιτητής. Τον παρακολουθώ πολύ, βλέπω πολύ ξένο ποδόσφαιρο. Δεν τον έχω δει να κάνει λάθη, αλλά στην Ελλάδα λάθη μπορεί να κάνει και ο Θεός. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φοβερή ατάκα είναι αυτή, ναι. Και είναι, λοιπόν, έχετε δίκιο, ναι. Βεβαίως, μα έτσι είναι. Λοιπόν, ένας άλλος λόγος ήταν αυτός και δεν επέτρεψε τους παίκτες να έχουν ρυθμό. Και ένας άλλος λόγος ήταν το δίλημα που είχε ο προπονητής μας, ο κύριος Λουτσέσκου, εάν θα πρέπει να βάλει τους τραυματίες παίκτες που είχαν μεγάλη αποχή να τους βάλει μέσα, αφού ήταν καλά υγιείς, αλλά προερχόταν από μεγάλη αποχή, ή αν θα πρέπει να παίξει με το σύνολο που έπαιζε στα play-off, το οποίο σύνολο δεν πήγε και πολύ καλά. Όλα αυτά τα διλήμματα δημιουργήσαν μια ανασφάλεια στον ΠΑΟΚ και στο τέλος καταλήξαμε να χάσει το κύπελλο. Έπαιζε με ανασφάλεια δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Βλέπατε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι οι παίκτες του ήταν. Κυριαρχούσε αυτή η ανασφάλεια πάνω τους στις προσπάθειές τους. Ανασφάλεια είχε ο προπονητής. Α, ο προπονητής. Με το ποιους θα βάλει να παίξουν. Ναι, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Okay. Ναι, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή το δίλημα ήταν να βάλω Μπίσες, Βαρδιερίνια, Οκούστο, ξέρω εγώ, Κρέσπο, παίκτες που έχουν ένα μήνα αποχή, ή να παίξω με τους άλλους που έχουν ρυθμό, αλλά στα play-off δεν τα πήγαν καλά, διότι ξέρουμε όλοι ότι είχαμε αποτυχίες. Δηλαδή μόνο μία νίκη κάναμε. Ναι. Αυτό το δίλημα είχε. Ξεκίνησε με τους έμπειρους και αυτούς που ήταν τραυματίες. Οι παίκτες αυτοί δεν είχαν πολύ καλή φυσική κατάσταση και φρεσκάδα και δεν μπορούσαν τα πράγματα να πάνε καλά. Όταν άλλαξε και ξαναπήγε στην άλλη κατάσταση με τις αλλαγές τις πολλές, ήδη βρισκόταν 1-0 πίσω στο σκορ. Mm-hmm. Και προσπάθησε, βέβαια, έγινε η προσπάθεια. Είχε και την ατυχία σε δύο πολύ μεγάλες φάσεις να μην μπει μπάλα γκολ. Και έτσι καταλήξαμε να πάρει το κύπελλο ο Παναθηναϊκός, που μάλιστα ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 30 λεπτά μας ευνηδίασε από την αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού, τη δεξιά τη δική μας. Ανέβασε πολύ ψηλά τον Χουανκάρ σαν εξτρέμ, τον αριστερό του μπακ. Ναι. Μπήκε προς τα μέσα ο Αϊτόρ και έγινε κοντά στον Ιωαννίδη σαν δεύτερο σέντερ φορ. Και μείναν πίσω οι τρεις, οι δύο στόπερ και ο ένας ο μπακ, μαζί με τον τερματοφύλακα και τον αμυντικό χαφ και βγάζαν την μπάλα. Σε αυτό το κομμάτι για 30 λεπτά δεν βρίσκαμε λύση. Δεν ξέραμε ποιος θα πάει στον Χουανκάρ ή στον Αϊτόρ. Μία έβγαινε ο Λίρατζες λίγο αργά. Μία πήγαινε ο Ζίφκοβιτς, γινόταν μπακ. Δηλαδή εκεί και από εκεί μας κάναν και τη σέντρα, όπως είδατε, και δημιουργήθηκε η φάση του γκολ. Το που λέω ότι το γκολ αυτό, το πέναλτι μάλλον, όχι το γκολ, το πέναλτι κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι, λέτε. Ναι, αλλά το έδωσε ο καλύτερος διαιτητής στον κόσμο, όπως είπατε. Και πήγε, το είδε κιόλας και στο ΒΑΡ. Συγκρούονται αυτά τα δύο τώρα. Συγκρούονται, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Καμιά φορά και στο ΒΑΡ δεν φαίνονται ξεκάθαρα οι φάσεις. Έτσι όπως φαίνεται, πρώτα απ' όλα, κατά τη γνώμη μου, ο παίκτης που πέφτει με το κεφάλι χαμηλά κάτω από τη μέση του σώματος, είναι δική του ευθύνη αν θα χτυπήσει ή όχι. Δεν είναι ευθύνη του αμυντικού που βάζει το πόδι του. Ναι, είναι και στον κανονισμό αυτό γράφει. Ναι. Ο αμυντικός έχει ευθύνη άμα σηκώσει το πόδι ψηλά και χτυπήσει κάποιον. Mm-hmm. Εκεί πάει από κίτρινη μέχρι κόκκινη, αναλόγως τι παράβαση και πόσο δυνατά χτύπησε. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν ήταν πέναλτι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εντάξει, άλλοι λένε ότι είναι πέναλτι. Πάντως εγώ έμεινα με την απορία, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν έπαιξε ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων αυτόν που επέλεξε ο ΠΑΟΚ να είναι ο center for, τον ακριβοπλήρωσε. Τον περίμενε βέβαια, γιατί έμεινε αρκετό διάστημα έξω. Ήταν στον πάγκο, ήταν στην αποστολή, ήταν στον πάγκο. Και με τον ΠΑΟΚ πίσω στο σκορ, δεν τον έβαλε ο προπονητής του. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ περισσότερο σε αυτό στέκομαι, για τον Ολιβέιρα λέω. Φαντάζομαι γι' αυτό, ναι, και εγώ αυτό. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι.
Εγώ τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθώ εδώ και περίπου δύο μήνες που έχω γυρίσει από τη Σαουδική Αραβία και πάω στο γήπεδο εδώ και τον έχω πολλές φορές. Mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα που έχω δει, ο προπονητής του ΠΑΟΚ παίζει με έναν τρόπο παιχνιδιού. Δεν τον έχει αλλάξει ποτέ. Μία φορά έπαιξε με δύο σεντερφόρ, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ που ήμασταν εδώ ένα. Και με τον Ολυμπιακό. Στο τέλος. Τον ημιτελικό. Που προήλθε και τον γκολ. Έπαιξε. Αυτό ακριβώς. Μία φορά έπαιξε εδώ με τον Ολιβέιρα, τον έβαλε και έχασε μία ευκαιρία, αν θυμάστε, που πλάθερε και η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και γύρισε πίσω. Στο 90 που ήταν με την ΑΕΚ και άλλα λίγα λεπτά ή και παραπάνω λόγω της παράτασης ήταν με τον Ολυμπιακό. Και τις δύο φορές, φάνηκε ότι επιθετικά τουλάχιστον δημιούργησε προϋποθέσεις να κερδίσει τα παιχνίδια όπως και το κέρδισε με τον Ολυμπιακό, έτσι. Με την πάσα του Ολιβέιρα και τον γκολ του. Ναι, πήρε την πρόκληση. Αυτό ακριβώς. Και ο προπονητής εδώ, σκεπτόμενος ότι παίζω με τον ίδιο τρόπο όλα τα παιχνίδια, δεν ήθελε να το αλλάξει. Πιθανόν πίστευε ότι θα του βγει. Και ήθελε να κάνει. Ναι, αλλά δύο μήνες δεν κέρδιζε. Αλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, δύο μήνες δεν κέρδιζε. Ναι, το κέρδιζε μόνο με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, γιατί την Κυριακή. Την Τρίτη. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι, γιατί είπαμε ότι δεν παίζαν οι βασικοί του παίκτες σε εκείνο το διάστημα του 1,5 μήνα. Τους κρατούσε για τον τελικό. Ή τους περίμενε για τον τελικό. Ήταν και τραυματίες. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν πιέστηκαν για να αγωνιστούν, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ μακριά. Αλλά τους περιμέναμε όλοι στον τελικό. Και ο προπονητής πρώτα απ' όλα. Τους περιμέναμε, αλλά ενδεχομένως ο τραυματισμός δεν τους επέτρεψε να κάνουν είτε προπονήσεις είτε παιχνίδια για να βρουν ένα ρυθμό. Εγώ δηλαδή τον Μπίσεσβαρ, τον Αουγκούστο, τον. Και ο Ναλτο Βιρίνια, και ο Βιρίνια μάλιστα βγήκε στο ημίχρονο. Ο Κούρτιτς, δηλαδή, εξαφανισμένος. Ο Κούρτιτς, όχι, δεν ήταν θέμα ρυθμού. Ο Κούρτιτς πιθανόν να μπλοκαρίστηκε εκεί από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο χώρο του κέντρου. Δεν μπόρεσε να βρει λύσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟ πίεσε τον Παναθηναϊκό, έτσι με έναν τρόπο τουλάχιστον που μπορεί να μην ήταν ανορθόδοξος, να μην ήταν και ο τέλειος όμως. Πίεσε, δημιούργησε τρεις ευκαιρίες. Αυτές τις τρεις ευκαιρίες, η μία, αν θα έμπαινε γκολ, θα πηγαίναμε σε παρατάσεις, θα πηγαίναμε σε άλλα πράγματα. Έτσι όπως. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Έτσι όπως βλέπετε τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα που μου λέτε ότι τον παρακολουθείτε από κοντά, πιστεύετε ότι εν ώψη της νέας σεζόν χρειάζεται αρκετές αλλαγές, αρκετές προσθήκες? Δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν αρκετές. Πρέπει να γίνουν κάποιες. Πολύ στοχευμένες από τον προπονητή που γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. Κάποιες. Και κάποιοι παίκτες από αυτούς που ήδη έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους, όπως προσωπική μου άποψη είναι, παρότι πολλές φορές ο κόσμος διαφωνεί για αυτό που θα πω, το θέμα του τερματοφύλακα του Πασχαλάκη, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο Πασχαλάκης έπρεπε να μείνει στον ΠΑΟ. Έπρεπε να μείνει, Πρέπει να μείνει. Και πρέπει να κάνουν. Τον αποχαιρέτησε ο πρόεδρος σήμερα. Τον αποχαιρέτησε ο ιδιοκτήτης. Δεν θα μείνει. Εντάξει, αν τον αποχαιρέτησε τελειώσαμε. Ναι. Θα σας πω κάτι. Εάν ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, έχει την πολυτέλεια να δώσει τα διπλά χρήματα από ό,τι δίνει στον Πασχαλάκη και να φέρει έναν πολύ καλύτερο τερματοφύλακα, με βρίσκει σύμφωνο. Εάν όμως δαπανίσουμε χρήματα στα οποία κυμαίνονται γύρω σε αυτά που παίρνει ο Πασχαλάκης και φέρουμε έναν τέτοιο τερματοφύλακα, ο οποίος είναι αμφιβόλο αξίας, νομίζω ότι έχουμε τη σταθερή αξία, ξέρουμε τα δυνατά του και τα καλά του. Σημεία, γιατί να μην κρατήσουμε αυτόν. Κύριε Καραγεωργίου, αυτές οι ερωτήσεις μου αρέσουν κιόλας. Την κρατούσα για το τέλος. Αν ήμουν εγώ ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ και εσείς ο προπονητής ή ο αθλητικός διευθυντής, ο τεχνικός διευθυντής, και σας έλεγα βρείτε μου ένα τερματοφύλακα, φέρτε μου ένα τερματοφύλακα στην ομάδα, ποιον θα μου φαίνατε? Θα έφερνα ένα τερματοφύλακα ο οποίος να έχει αξία. Και αξία μετράται και με τα χρήματα. Τα χρήματα σημαίνει ότι παίζει σε καλή ομάδα. Στα χρήματα πάνω κάτω. Έχει κάποιον. Δεν ξέρω εγώ πόσα χρήματα δίνει ο ΠΑΟ για τον τερματοφύλακα. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω πόσα παίζει το παιδί αυτό. Γι' αυτό λέω, αν είναι να δώσουμε τα διπλά ή τα τριπλά, σημαίνει ότι θα φέρουμε μια αξία. Καλό θα κάνουμε να την πάρουμε την αξία. Αν είναι να δώσουμε τα χρήματα που δίνουμε στον Πασχαλάκη, σημαίνει ότι θα φέρουμε έναν παίχτη ο οποίος είναι, πάλι θα έχουμε τις αμφιβολίες μας. Είναι καλός ή δεν είναι? Άρα να κρατήσουμε αυτό που έχουμε. Ναι. Που τον ξέρουμε τι θα μας δώσει. Μάλιστα, κατάλαβα. Έλληνα έχει καλό τερματοφύλακα που θα τον,
θα τον θέλατε να τον δείτε στον ΠΑΟΚ ή στο ελληνικό πρωτάθλημα, να το πω έτσι, να του κάνω πιο εύκολο. Έχει. Καλό. Όχι, δεν νομίζω ότι δεν έχει, έχει καλύτερο από τον Μασχαλάκη, δεν νομίζω. Δεν έχει, εγώ το θεωρώ πολύ καλό θεματοφύλακα. Έχει κάποιες αδυναμίες με τα πόδια του εκεί. Θα το δούλευε ακόμη καλύτερα. Μάθαν οι αμυντικοί πλέον το ΠΑΟΚ με τον Μασχαλάκη και ξέρουν πώς θα παίξουν. Είναι ένα δίλημα τώρα. Μπαίνει ένα πρόβλημα στον ΠΑΟΚ αυτό. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι, αλλά γι' αυτό υπάρχει κόσμος εκεί που, στον ΠΑΟΚ που σε συγκεκριμένες θέσεις και καλοπληρωμένες θέσεις για να λύνουν αυτά τα προβλήματα. Κυρία Καραγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα που κάναμε. Ξεκινήσαμε με μπάσκετ και καταλήξαμε στον τερματοφύλακα. Λοιπόν, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για, την, για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.